με τη λογική των ανθρώπων που ενώ θα έπρεπε να ενισχύσουν την τοπική κοινωνία με τα τοπικά συμβούλια, με τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες στον Δήμο, με χωρικούς αντιδημάρχους, με υπηρεσίες και ανθρώπους που να είναι εδώ να εξυπηρετούν τον κόσμο, που ήταν κέντρο εδώ η αντιμάχια και είχε μια κίνηση, ξαφνικά ερημώνει και αυτό από πλευρά λειτουργία υπηρεσιών και αντιμετωπίζει πρόβλημα καθημερινά ο πολίτης στις υπηρεσίες, όχι απλά για να πάρει ένα χαρτί που μπορεί να διευκολύνεται εδώ, αλλά θέλετε ακόμα και στην καθαριότητα, στη λειτουργία της πόλης, του χωριού, στη συντήρηση των υποδομών που υπάρχουν, στην εικόνα και στη μορφή που δίνει ένα χωριό το οποίο όχι απλά έχει πολλές δυνατότητες, αλλά θα μπορούσε να έχει τόσες πολλές δυνατότητες, έτσι που κανείς, μα κανείς να μην ήταν παραπονούμενος ή να έχει αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Και δεν είναι μικρό το να λέει κανείς, για παράδειγμα, όταν κάναμε το καλοκαίρι περιοδία στο Μαστιχάρι, ότι μόλις κλείσουν τα μαγαζιά σκοτεινιάζει και ρημώνει όλο το χωριό. Δεν είναι τυχαίο να λέει κανείς ότι στην Αντιμάχια μπορεί να μην υπάρχει ούτε μία παιδική χαρά ή και μία που υπάρχει απέναντι από τον παιδικό σταθμό και αυτοί δεν μπορούν να την απολαύσουν τα παιδιά. Δεν είναι τυχαίο το ότι λένε πολλοί άνθρωποι ότι οι επικοινότητες ήμασταν καλύτεροι όταν μπορούσαμε και ρίχναμε 2 μέτρα άσφαλτο ή όταν κρατούσαμε τους δρόμους καθαρούς και τουλάχιστον μαζεύαμε τα χόρτα ή όταν είχαμε δρομολογήσει κάποια πράγματα από τον δρόμο της Πλάκας που 3 χρόνια τον ακούμε να τον φτιάξουν και ποτέ δεν τον φτιάχνουν μέχρι ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Αυτό είναι μια φιλοσοφία κάποιων ανθρώπων οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται πέρα από την πλατεία Ελευθερίας και το Κάστρο. Παλιά λέγαμε μέχρι τη γέφυρα της Μεσαριάς ή μέχρι τον Πελαργό. Τώρα όλα, μα όλα, επειδή κατεβαίνεται καθημερινά στην ΚΟ, ζουν και αναπτύσσονται γύρω-γύρω από την πλατεία Ελευθερίας και το Κάστρο. Ακόμα και τις παρεμβάσεις που εμείς είχαμε σχεδιάσει και δρομολογήσει για την ανάπλαση της πόλης, που αν ήμασταν δημοτική αρχή δεν θα πηγαίναμε γύρω, θα πηγαίναμε σε κάποια άλλα πράγματα ή θα πηγαίναμε και σε κάποια άλλα πράγματα, γύρω-γύρω από το κέντρο της πόλης γίνονται. Μην νομίζετε δηλαδή ότι στο Πλατάνι ή στον Άγιο Νεκτάριο ή στο Ιερουσαλήμ ή στη Λάμπη γίνεται κάτι καλύτερο. Έχουν εγκαταλειφθεί όλα και ερημάσουν εκτός από το κέντρο της πόλης, το οποίο προσπαθούν να κάνουν 5 πράγματα και αυτά τα ταλαιπωρούν τώρα 1,5 χρόνο. Καταλαβαίνετε ότι όταν ερχόμαστε μετά να πούμε «Μα τι έκανε η Αντιμάχια» είναι ακόμα χειρότερα. Όταν η Αντιμάχια ως κοινότητα και ως Δήμος είχαν αγοράσει, είχαν παραδηλώσει οικόπεδα για να γίνουν αναπλάσεις στην πλατεία ή οπουδήποτε αλλού και αυτά έμειναν εκεί. Όταν το κτίριο του συνεταιρισμού ήταν αναπλαστή και έμεινε εκεί. Όταν η παροχή που είχε ο Δήμος προς τον αγροτικό ή στους αγροτικούς γιατρούς που ήταν εδώ, το πρώτο πράγμα που έκαναν όταν έλαβαν να την κόψουν. Και έρχεται μετά από χρόνια το κράτος να αναγνωρίσει αυτό που έκανε η κοινότητα τη Μάχια και ο Δήμος Ηρακλειδών, δηλαδή να δικαιολογήσει με απόφαση του Υπουργού τη δυνατότητα στους Δήμους να καλύπτει την ενοικίαση ενός σπιτιού στον αγροτικό γιατρό για να υπάρχει ένα πλεονέκτημα να έρθει κάποιος σε μια απομακρυσμένη περιοχή. Και αυτοί, αυτό που έκανε η κοινότητα τη Μάχια και ο Δήμος Ηρακλειδών, το σταμάτησαν. Πώς να εξυπηρετηθεί ο κάτοικος στο Μαστιχάρι, όταν αυτή η ελάχιστη, που δεν ήταν ελάχιστη, ήταν πολύ σημαντική προσφορά του Δήμου, να έχει δηλαδή το δημοτικό αυτοκίνητο για να εξυπηρετεί τα παιδιά, να πηγαίνουν για τα φροντιστήρια και τα μαθήματά τους, το σταμάτησαν. Γιατί λέει δεν ήθελα να πληρώνουμε μαύρα λεφτά. Μα υπήρχουν 1000 τρόποι να γίνουν νόμιμα αυτά και πολύ περισσότερο θα πρέπει να σας πω ότι τα μαύρα λεφτά που διακινούνται σε άλλες υποθέσεις είναι πολύ περισσότερα. Δηλαδή να έλεγα ότι αυτή η δημοτική αρχή τιμωρεί την Καρδάμενα. Γιατί εγώ είμαι Καρδαμιώτης, γιατί η Καρδάμενα παρουσίασε με μεγάλο ποσοστό. Το κακό είναι ότι τιμωρεί όλα τα χωριά. Τιμωρεί όλη την κοινωνία. Και αυτή ήταν μια φιλοσοφία που την είχε πάντα ο επικεφαλής αυτής της δημοτικής αρχής. Δεν είναι τυχαίο η τσακωμή που είχε χρόνια ω δήμαρχος με τους κοινοτάκτες, είτε της Κεφάλου, είτε του Ασφαλιού, είτε της Καρδάμενας, είτε του Πηλίου, είτε της Αδημίας. Ήταν μια φιλοσοφία η οποία υπήρχε και εξακολουθεί να υπάρχει στην λογική ότι οι κάτοικοι της πόλης δεν μπορούν να πληρώνουν για τους υπόλοιπους. Αυτό όμως δεν είναι αλήθεια. Διότι πλέον όλοι πληρώνουμε και πληρώνουμε ακριβά αυτά τα οποία μας προσφέρει ο Δήμος, μας προσφέρει η κοινότητα, μας προσφέρει το κράτος. Θα πρέπει να σας πω επίσης ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε όλη αυτή την περίοδο και στην Αντιμάχια, που το είπα στην αρχή είναι πιο σημαντικό, είναι το πρόβλημα της οργάνωσης των υπηρεσιών.
Δεν μπορεί ο Καλλικράτης να προβλέπει ισχυρά τοπικά συμβούλια, προέβλεπε, προβλέπει και θα προβλέπει ακόμα πιο ισχυρά και τα τοπικά συμβούλια να τα έχουν απαξιώσει ή να μην τα υποστηρίζουν όπως πρέπει. Μα όταν λέει ο νόμος ότι πρέπει να έχει το κάθε τοπικό συμβούλιο προϋπολογισμό και αυτοί δεν του δίνουν το δικαίωμα να έχει προϋπολογισμό, όταν ο νόμος λέει ότι το κάθε τοπικό συμβούλιο πρέπει να έχει μια υπηρεσία να εξυπηρετεί τον κόσμο, δεν κατάλαβα με ποια λογική την επομένη που ανέλαβαν ήρθαν τα φορτηγά και πήραν τα πάντα από την πρώην Δήμο Ηρακλειδών και από τα γραφεία του, από κομπιούτερ μέχρι καρέκλες, τα μαζέψαν όλο στην κάτω και δεν είχε μέρος να τα βάλουν. Δώσαμε πρίκα. Τα δώσαμε πρίκα. Καλός γαμπρός. Δυστυχώς, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι τραγικό. Δηλαδή το να λες ότι αναλαμβάνω τη μια μέρα και σε μια εβδομάδα πάνω έχω στείλει όλα τα φορτηγά και έχω μαζέψει τα πάντα. Δεν μπορεί να είχαμε δομές πριν ως δήμοι, τρεις ανεξάρτητοι δήμοι που τα βρίσκαμε συνόμαστε μαζί μας, για την πυρασφάλεια, για την πυροπροστασία, για το ένα, για το άλλο, και ξαφνικά να έρχεται αυτός και να λέει δεν συμμετέχω σε αυτό που κάνανε οι πρώην δήμοι, τα καταργώ. Και πήρε μια φωτιά και κόντεψε να καούμε όλοι, και αν δεν τρέχανε τρεις ιδιώτες να βοηθήσουν. Δεν υπήρχαν ούτε τα μηχανήματα γιατί είναι όλα διαλυμένα και εγκαταλειμμένα στα συνεργεία, γιατί δεν πληρώνουν και τους ανθρώπους να φτιάξουν τα μηχανήματα. Αυτά είναι αδιανόητα για το 2014, όταν έρχεσαι και λες θέλω ισχυρή τοπική αυτοδιοίκηση κοντά στον πολίτη, βοηθώ τον πολίτη και στηρίζω τον πολίτη. Και έρχομαι για να κλείσω αυτό το πράγμα σε δύο που τα θεωρούμε ότι είναι κορυφαία και ντροπή που συμβαίνουν. Για μένα προσωπικά, αλλά και θεωρώ και για όλους εσάς που είστε εδώ, είναι ντροπή να καταστρέφεται, να δουλειάζει και να διαλύεται επιμέλεια. Και δεν είναι μόνο ντροπή, είναι ζήτημα και των ποινικών δικαστηρίων. Και το λέω ξεκάθαρα αυτό. Είναι ζήτημα των ποινικών δικαστηρίων, διότι δεν μπορεί σε μια ανώνυμη εταιρεία να μην δίνει λογαριασμό διαχειριστής για το τι γίνονται τα λεφτά, που πάνε τα λεφτά και τι σκοπό έχει με αυτά τα λεφτά που κρατά στα χέρια του να κάνει. Σήμερα είδα ότι στην πόλη κάτω στήσανε πάλι ένα περιπτεράκι στην πλατεία μέσα τη Βημέλ για να δίνουν μέλη, υποτίθεται, για το μπαζάρι που θα γίνει αύριο τις ημέρες των γιορτών. Είναι αυτό που είχαν πέρσι και φέτος. Ποιο μέλη αυτό δεν του δώσανε οι παραγωγοί? Θα αγοράσουν από άλλου και θα δώσουν, ή τα υπόλοιπα του καλοκαιριού που δεν πουλήσανε και δεν δώσανε λογαριασμό θα τα μαζέψουν και ό,τι πουλήσουν να μαζέψουν με τεφράκα να δώσουν στου ανθρώπου. Είναι αδιανόητο να έρθουν οι μελισσοκόμοι που ξεκίνησε αυτή η επιχείρηση με τον αγώνα και την αγωνία της κοινότητας αντιμάχιας σε συνεργασία κτηνοτρόφων του τριγώνου όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, και σήμερα ένας άνθρωπος ή κάποιοι άνθρωποι, διότι εγώ δεν θεωρώ ότι μόνος του θα κάνει, δεν μπορεί να τα κάνει κανένας, αλλά μου λέτε ότι εγώ ως δήμαρχος δεν είχα γνώση ότι έκανε ορχή δημοτικός σύμβουλος. Έτσι, να μη δίνει λογαριασμού ακόμα και για το βιβλιαράκι αλληλεγγύης που είχαν οι μελισσοκόμοι για να βοηθούν συναδέλφους τους, συνανθρώπους τους που είχαν πρόβλημα, και υπήρξαν άνθρωποι που είχαν πρόβλημα υγείας και από αυτό το βιβλιαράκι, τον κοινό λογαριασμό που ο καθένας έβαζε από το εστέρημά του 100-200 ευρώ, έδωσαν για να βοηθήσουν ένα συνεταίρο τους, ένα φίλο τους, ένα άνθρωπό τους, ένα άνθρωπο που είχε πρόβλημα με το παιδί του. Το ίδιο έκαναν και μετά από λίγο σε κάποια άλλη περίπτωση. Το ίδιο θα ξαναέκαναν μετά από λίγο. Και αυτή τη βιβλιαράκια να το ζητά και να μην δίνει κανεί λογαριασμό που βρίσκεται. Έχω μια συνήθεια στα βιβλιαράκια βέβαια. Να τα εξαφανίσουν και μετά να λένε. Και ελπίζω να μην βγει ο πρόεδρος να πει ότι τα έβαλε σε προσωπικό λογαριασμό, τα διαφυλάξει όπως έκανε ο δήμαρχος με τα λεφτά που μαζεύαμε για να ενισχύσουμε την εθνική άμυνα. Και δεν δίνουν λογαριασμό για αυτά. Είναι ντροπή να λένε τρία χρόνια τώρα και να βγάζουν και μαγέτες ότι ξεκινάμε νέο εργοστάσιο. Μακάρι να το είχαν ξεκινήσει. Και αυτό τώρα και στην ψέρι μου. Όπως και αυτό δεν το τεκμηριώνουν πουθενά ότι γίνεται αυτό το πράγμα και ότι έχει προχωρήσει. Κανείς μα κανείς δεν έχει δείξει ένα χαρτί που να λένε ότι είχε ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα. Αντιθέτως, πληρώσαμε ακριβά για να μπουν δύο πινακίδες, τις βλέπετε εκεί στο Ρινοπότη, που έχουν μείνει έτσι και κόκκινες με μήνυο μαμένες, και κανείς δεν λέει τι είναι αυτό το πράγμα, τι θα γίνει, που βρίσκεται και που δεν βρίσκεται. Μα κανείς δεν προτείνει ή δεν καταθέτει και μια πρόταση για το μέλλον αυτής της επιχείρησης. Είναι ντροπή λοιπόν μια επιχείρηση που θα πρέπει να ήταν η ατμομηχανή για την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα του νησιού μας, να βουλιάζει, να εξαφανίζεται και οι άνθρωποι να μην μπορούν να πάρουν τα λεφτά τους.
και να αναγκάζονται να πάνε σε δικηγόρο, παρακαλώ, για να τους δώσει τα στοιχεία η επιχείρηση. Και οι δικηγόροι, όπως ξέρετε, δεν δουλεύουν για τζάμπα οι άνθρωποι, τη δουλειά τους κάνουν. Οι δικηγόροι, κάποια στιγμή, όταν πληρωθούν, η αμοιβή τους βγαίνει με ποσοστό από αυτόν που θα πάρει ο κάθε άνθρωπος. Φανταστείτε λοιπόν άνθρωπο που έχει να πληρωθεί 5-3 χρόνια τώρα, 2 χρόνια τώρα, τα 2 και τα 3.000 ευρώ, να έρθει και ο δικηγόρος και να του πει νομίμως, βέβαια, θέλω και εγώ αυτό το ποσοστό από αυτά. Οδηγήσα τους ανθρώπους να πάνε σε δικαστήρια. Σε δικηγόρο για να καταλήξουν δικαστήρια. Και κανείς δεν μαρμάσει να πει ότι ρε παιδιά, θα το δούμε και αυτό το πράγμα, να απαντήσουμε. Τρεις φορές ανέβαλαν τη συνέλευση γιατί δεν έχουν τι να πούν. Ένα άλλο σημείο που είναι ντροπή και θεωρώ ότι είναι το επόμενο σημείο στο οποίο θα έχουμε προβλήματα με τη δικαιοσύνη είναι το ζήτημα της ΑΝΕΜ. Η ΑΝΕΜ έφτασε να έχει 3 βαμβόρια και τώρα δεν έχει κανένα. Το ένα που έμεινε έχει τραβηχτεί για δεξαμενισμό και για συντήρηση και φαντάζομαι για κανένα 2 μήνες θα μείνει η επιχείρηση χωρίς πλοίο στη γραμμή. Εάν δείτε δε τον ισολογισμό των τελευταίων χρόνων, τα εισιτήρια έχουν κατακόρυφα. Το μόνο σταθερό είναι τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά που πηγαίνουν και έρχονται από την Κάλπη, διότι τα άλλα μικρά ή μεγάλα βαμπόρια δεν μπορούν. Και έχουμε φτάσει στο σημείο παρανόμως να βγάζουν από το ταμείο της ΑΝΕΜ, το οποίο ταμείο θα πρέπει να ξέρετε ότι δεν υπάρχει από τα έσοδα της επιχείρησης, υπάρχει από το ότι πούλησαν ένα από τα βαμπόρια. Έβαλα τα λεφτά στο ταμείο για να δείξουν ότι είναι το ταμείο ΣΥΜ και από αυτό αρχίζουν και παίρνουν τώρα λεφτά. Και κανείς δεν δίνει λογαριασμό πόσο είναι το ταμείο αυτό, πόσα έχουν μείνει. Μα πέρσι, φέτος τον Μάιο, 100.000 έβαλε μια απόφαση της πλειοψηφίας, γιατί εμείς το καταγγείλαμε και είπαμε ότι αυτό είναι ερευνητέο και θα το ερευνήσουμε, δεν υπάρχει να το αφήσουμε έτσι, και τα έδωσαν σε ιδιώτες. Γιατί τάχα μου για να κάνουν μια συνεργατική και να ανοίξουν τη γραμμή προς την Τουρκία και να συμμετέχει και η ΑΝΕΜ στη γραμμή προς την Τουρκία. Την ίδια ώρα συνεδέρωση της ΑΝΕΜ έκανε άλλη εταιρεία και μπαίνει και αυτός αντίπαλος της επιχείρησης στην οποία είναι συνεδέρωση στη γραμμή προς την Τουρκία. 100.000 λοιπόν δεν τα πήραν νομίμως, αλλά δεν τα πήρε και μια κοινοπραξία. Τα πήραν τρεις άνθρωποι, οι οποίοι τώρα δεν ξέρουν αν θα τα επιστρέψουν και πώς θα τα επιστρέψουν και με τι τρόπο θα τα επιστρέψουν. Και το ταμείο μειώνεται για να φτάσει η ΑΝΕΜ να δουλειάξει όπως πάει για δουλειά με επιμέρει. Την ίδια περίοδο, για να καλύψουν όλο αυτό το στίχημα το πρόβλημα, βρίσκονται οι τρεις δήμαρχοι, ο Νησίρου και Αστυπαλέας, και μόνο στο μυαλό του δημάρχου του ΣΚΟ είναι το να κάνουμε ναυτιλιακή εταιρεία με τους άλλους δύο δήμους γιγαντιαία, που βγάλανε και κάτι φωτογραφίες τα τυπαπόρια εκεί από άλλες περιοχές για να δείξουν το μεγαλείο που μας κάνουν, για να αναπτύξουμε και την ναυτιλία στην περιοχή μέσω των της επιχείρησης αυτής. Όταν την επιχείρηση τη βουλιάζουμε, γιατί δεν μας λένε πώς θα τα αγοράσουμε αυτά, λένε θα πούμε σε κάποια προγράμματα. Τα διασυνοριακά προγράμματα μεταφορών και συγκοινωνιών στο πρόγραμμα το ευρωπαϊκό μπορεί να υπάρχει, αλλά τέτοιες μαϊμουδιές δεν μπορεί να τις δεχτούν πια. Οι άλλοι δύο δήμαρχοι ερωτηθέντες είπαν αυτά που γράφουν δεν είναι για σοβαρούς ανθρώπους. Το μόνο που είπαμε και είναι σωστό και συμφωνούμε είναι ότι η ανάπτυξη της περιοχής με κέντρο της ΣΚΟ, είμαστε οι πρώτοι που το είπαμε αυτό, πρέπει να γίνει σε σωστές βάσεις και σε ένα σχεδιασμό που ακουμπά στην πραγματικότητα και όχι στον αέρα. Και βέβαια οι άνθρωποι δεν μίλησαν καθόλου για βαμπόρια, γιατί άλλη μια τέτοια συνεργασία πήγε να κάνει ο Δήμος της ΣΚΟ με τον συγχωρημένο Δήμαρχο της Στήλου και καταλήξαμε ο αείμνηστος Τάσος Αλιβέδης να πήγε με φυλακή αν δεν τέθενε, με καταλογισμούς πάνω από 350 εκατομμύρια ευρώ που το έχει εδαφμές, που το έχουν κάνει ο τηλεκτρικό συνέδριο κλπ. Και αιτία όλης αυτής της ιστορίας είναι τότε η περίφημη ιστορία πάλι με τα βαπόρια του λιμάνου που ήθελε να γίνει η καραβοκύρηση. Δεν ξέρουμε πώς την κολλήσει, πολλοί θεωρεί ότι μπορεί να γίνει η καραβοκύρηση θέση κάποιον άλλο. Και αυτά τα λέει και τα πιστεύει. Ή δεν ζει στην πραγματικότητα ή δεν αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι σκληρή με, αλλά μπορεί να τις δώσουμε πολύ εύκολες απαντήσεις με αυτά τα οποία μπορούμε να κάνουμε.